Καλημερίζω τον κύριο Μανώλη Γλέζο. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας όλους, χωρίς καμιά εξαίρεση, και καλημέρα σε εσένα, αγαπητέ συνάδελφε. Καλημέρα, κύριε Γλέζο. Θα ήθελα λίγο, αν έχετε την καλοσύνη και το χρόνο βέβαια, θα είμαι προσεκτικός, να πάρουμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο πίσω για να φτάσουμε στις σημερινές ανάγκες και σε αυτό που λέμε στο όραμα. Άνθρωπος οραματιστής εσείς, άνθρωπος που ζήσατε πράγματα και δώσατε μάχες, και ήθελα λίγο να καταλάβω πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα που έχει χυθεί αίμα ανθρώπων και στις πρωτομαγιές από πατριώτες, αριστερούς, κομμουνιστές, δημοκράτες, στην Κεσαριανή, στην Κοκκινιά, αλλού, να κοιτούν με υπομονή και στοικότητα τους φασίστες. Δεν ακούω και τόσο καθαρά. Κατάλαβα περίπου τι είπατε. Θα φτιαχτεί λιγάκι η σύνδεση. Ωραία. Θέλω να πω ότι σήμερα πρωτομαγιά κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τους 200 αγωνιστές από το Χαϊδάρι στο σκοπευτήρι της Κεσαριανής που εκτελέστηκαν. Αλλά η ιδιαιτερότητά του βρίσκεται στο γεγονός ότι το καθεστώς της δικτατορίας, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, παρέδωσε όλους που είχε κρατουμένους κομμουνιστές στη συντριπτικότατη πλειοψηφία τους στους Γερμανούς, και οι Γερμανοί πήρανε 200 εκείνη την ημέρα από το Χαϊδάρι κομμουνιστές που ήταν κρατούμενοι από την περίοδο της δικτατορίας και τους εκτέλεσαν. Βέβαια, η εκτέλεση αυτή δεν ήταν μονάχα των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Την ίδια μέρα εκτέλεσαν 37 στην Καλαμάτα, 50 στην Τρίπολη, 18 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Αλλά και ο Μάιος που ακολούθησε ήταν γεμάτος εκτελέσεις, θυσίες δηλαδή. Στις 2 Μαΐου σκοτώνουνε, δηλαδή μπήκανε σε μια ταβέρνα στη Σιβητανίδιο σχολή και σκοτώσαν 6 άντρες και μια γυναίκα. Στις 3 Μαΐου εκτελούν άλλους 30 ομήρους, ανάμεσα στους οποίους 5 γυναίκες στην Κεσαριανή. Στους Αγίους Θεοδόρους της Κορινθίας 50 και απαχωνίζουν στο Λουτρόπυργο της Μεγαρίδας 10. Στις 4 Μαΐου εκτελούν 16 εργαζομένους της Τηλεφωνικής για την απεργία που είχαν κάνει την Πρωτομαγιά. Στα Τρίκαλα εκτελούν 8 από το χωριό Ρίζωμα και Βάνια. Στις 5 Μαΐου 48 όμηροι εκτελούνται στη Καλκίδα. Στο μεγάλο χωριό Τρικάλων κρεμούν 4 ομήρους. Στις 6 Μαΐου απαγχωνίζουν 2 στη Στέγη Πατρίδος. Στην Εύβοια εκτελούν 30 ομήρους στη Χαλκίδα και 18 στο Ξηροχώρι. Σε 7 Μαΐου στη Κεσαριανή εκτελούν 15. Στην Γουμένη Σαπαιωνία στο Κερικής 50. Στις 9 Μαΐου απαγχωνίζουν 11 στα ψηλά αλόνια της Πάτρας. Στις 10 Μαΐου εκτελούν 92 ομήρους στην Κεσαριανή, ανάμεσα τους 10 γυναίκες. Ανάμεσα στους 92 ήταν και ο αδερφός μου ο Νίκος, 3 χρόνια μικρότερος από μένα, 19 χρονών. Και συνεχίστηκε με την ίδια πορεία, ήταν ο ματωμένος Μάης του 1944. Αυτά ήθελα να σημειώσω από πλευράς αναμνήσεως που με αναταράζουν, αλλά με φέρουν στη σύγχρονη εποχή. Και λέω, εκείνη την περίοδο είχαμε τους κατακτητές, οι οποίοι ξεκίνησαν από την πέραν άκρια της Ευρώπης και ήρθαν εδώ. Γιατί. Διότι ο ελληνικός λαός με το έπος του 40-41 τράβηξε τη μάσκα του αίτητου του άξονα. Αυτό ας μην το ξεχνάει κανένας, και ιδιαίτερα η Γερμανία. Και γιατί στη μάχη της Κρήτης ένας λαός ολόκληρος, λαός, αντιμετώπισε τον κατακτητή και ανέτρεψε όλη την πορεία του πολέμου. Γιατί
είναι γνωστό που λέγεται ο στρατηγός χειμώνας, γιατί τι ήταν αυτός ο στρατηγός χειμώνας. Ήτανε η καθυστέρηση των γερμανικών επιθέσεων αντίον της Σοβιετικής Ένωσης που επέτρεψε να ανασταλεί η επιθετικότητά του το χειμώνα και να ετοιμαστεί η Σοβιετική Ένωση στην αντεπίθεσή της. Αυτές είναι οι συνεισφορές του ελληνικού λαού και έρχομαι σήμερα και λέω. Mm-hmm. Έχουμε μία κρίση. Την προκάλεσε την κρίση ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός την προκάλεσε την κρίση. Όπως και τότε ο ελληνικός λαός δεν προκάλεσε τον πόλεμο. Ούτε το 40, ούτε το 41 με την επίθεση στη Γερμανία. Δεν τον προκαλέσαμε. Δεν προκαλέσαμε τον πόλεμο. Δεν τον δημιουργήσαμε εμείς τότε τον πόλεμο. Δεν τον δημιουργήσαμε και τώρα την κρίση. Δεν δημιουργήσε ο ελληνικός λαός την κρίση. Δεν την τροφοδοτεί ο ελληνικός λαός την κρίση. Γιατί να την πληρώνει ο λαός την κρίση. Ήθελα να ρωτήσω όλους αυτούς που κυβερνάνε καθαρά, ξάστερα, να μου απαντήσουν την κρίση που δεν δημιούργησε ο ελληνικός λαός, γιατί να την πληρώσει ο ελληνικός λαός με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Κατά τη δική μου γνώμη είναι 2 εκατομμύρια. Είναι γεγονός πάντως πιστοποιημένο ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στην ανεργία. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα να είναι πρώτη στην ανεργία? Γιατί να έχουμε 370.000 λουκέτα κλείσιμο καταστημάτων? Γιατί να έχουμε 4.000 αυτοκτονίες? Προχτές αυτοκτόνησε και έγινε πασίγνωστο ένας δικηγόρος, μέρος του δικηγορικού συλλόγου του Πειραιά. Από αδυναμία να πληρώσει αυτά που χρώσταγε. Γιατί δεν το σκέφτονται αυτό το πράγμα? Μιλάνε για μέτρα επώδυνα, ως πότε τα επώδυνα αυτά? Δεν καταλαβαίνουν ότι ναι, υπάρχει άλλη λύση. Ναι, υπάρχει άλλη λύση. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν επιτρέπεται η αιμορραγία αυτή της νεολαίας μας, της σπουδαγμένης μάλιστα νεολαίας, που είναι έτοιμη να προσφέρει τα πάντα στην Ελλάδα να μεταναστεύει στο εξωτερικό. Γιατί. Αυτό οφείλουν απάντηση. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε και οι αρχηγοί των τριών κομμάτων της τριτοκομματικής και οι βουλευτές που τους υποστηρίζουν οφείλουν να απαντήσουν γιατί πρέπει να το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μα λένε δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει άλλη λύση και εδώ πριν πω στην... φτάσω στην άλλη λύση, μου επιτρέψεις αγαπητέ συνάδελφε. Βεβαίως. Πριν φτάσω στην άλλη λύση να πω ότι η διαμάχη γύρω από το νόμισμα, ας σκεφτούν αυτοί που λένε η μεν υπέρ του ευρώ, οι άλλοι υπέρ της δραχμής και οι άλλοι δεν ξέρω υπέρ τι είναι άλλους νομίσματα. Το νόμισμα είναι που δημιουργεί, το είδος του νομίσματος είναι που δημιουργεί μια οικονομία σε μια χώρα. Το νόμισμα σε καμιά περίπτωση δεν παράγει αγαθά. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί που ασχολούνται ή που λένε ότι έχουν διπλώματα οικονομίας, πώς δεν το κατανοούν? Το νόμισμα είναι που δημιουργεί αγαθά ή ο εργαζόμενος? Συνεπώς δεν έχει σημασία σε ποιο νόμισμα θα είμαστε. Είναι φετίχα αυτό. Σημασία έχει εάν κατανοούμε το ρόλο του χαρτονομίσματος. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να διαλέξεις και να επιλέξεις αν θα πας σε τούτο το νόμισμα ή στο άλλο, αν θα μείνεις δηλαδή στο εθνικό σου νόμισμα ή θα μείνεις στο νόμισμα που έχει δημιουργηθεί το ευρώ, ας τη δραχμή ή στην ευρώ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να το σκεφτούμε. Αλλά είναι όχι απλώς δευτερεύον, όχι τριτεύον, όχι τεταρτεύον, δεκατεύον, να μην πω το εκατοστό θέμα που θα αντιμετωπίσω.
και θα εξτάσω βέβαια. Είναι, με συμφέρει να, πάω, να μπω στη Δραχμή όπου υπάρχει και η περίπτωση διολύθησης στην έκδοση χαρτονομίσματος πολλού, γιατί εγώ είναι το δικό μου νόμισμα, και έτσι να δημιουργηθεί ένας υπερπληθωρισμός, ή μήπως με συγκρατεί το ευρώ. Κύριε... Από την άλλη, να σκεφτώ, μήπως με το ευρώ δεν το βγάζω πέρα, αλλά πώς η εκατοστή αντιμετώπιση του θέματος δεν είναι η πρωτεύουσα. Γι' αυτό παρακαλώ όλους τους δικούς μας τους φίλους τους, που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και όλους τους άλλους φίλους να σκεφτούν σοβαρά. Δεν είναι το καθοριστικό σε ποιο νόμισμα είσαι. Το καθοριστικό είναι να γνωρίζεις, να έχεις συνειδητοποιήσει ότι το νόμισμα δεν παράγει αγαθά. Δεν παράγει αξίες. Ο εργαζόμενος παράγει αξίες. Άρα, εδώ είναι τώρα και η λύση. Η λύση είναι πώς στα γρήγορα θα δώσουμε τη δυνατότητα να πιάσουν όλη η δουλειά, όλη η δουλειά, ώστε να παράγουν αξίες. Εκεί είναι η λύση του προβλήματος. Εκεί είναι η λύση του προβλήματος. Και ταυτόχρονα και συμπληρωματικά και ουσιαστικά βέβαια, εδώ τα συμπληρωματικά είναι ουσιαστικά, θα κοιτάξω να αντιμετωπίσω το τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα στον τομέα των εσόδων. Οπωσδήποτε να κάνω σωστή φορολογία, να μην την πληρώνει ο λαός. Να αντιστρέψω το θέμα έμεσων αμέσων φόρων, δηλαδή για να γίνω κατανοητός από τους ακροατές, τα αγαθά που αγοράζει ο κόσμος στα πολλά, να μην μπαίνει εκεί ο πολύς ο φόρος. Να μην μπαίνει δηλαδή ο πολύς ο φόρος στους έμεσους φόρους που είναι τα καταναλωτικά αγαθά, αλλά να μπαίνει στους άμεσους φόρους, δηλαδή να μπορέσω να συλλάβω τους φοροφυγάδες και να σταματήσω τις φοροαπαλλαγές τις οποίες έχει γεμίσει ο τόπος και που έχουν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα με μια δημοσιονομική πολιτική σωστή στον τομέα των εσόδων θα έχω λεφτά. Να κάνω την ερώτηση την τελευταία. Ναι. Το θέμα είναι τελικά ότι ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα αυτό που σαπίζει τον κόσμο ή πώς θα τον ανατρέψεις για να λόγω. Ο ίδιος ο λαός και μόνο ο ίδιος ο λαός. Mm. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το καινούριο που έθεσε επιτάπητος ο ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες εκλογές στο πρόγραμμά του. Θέλουμε όχι εμείς να έρθουμε στην εξουσία αλλά να φέρουμε το λαό στην εξουσία. Η ανατροπή που ζητάμε να κάνουμε αφορά την ανατροπή της Τρόικας και της πολιτικής της, αφορά τους υπηρέτες της Τρόικας, την εσωτερική Τρόικα και την πολιτική της, είναι ανατροπή του συστήματος ολόκληρου, του συστήματος. Δεν γίνεται και ανατροπή συστήματος σημαίνει να έρθει ο λαός στην εξουσία. Αυτό ψήφισε και γι' αυτό μας ψήφισε ο λαός ως τώρα. Και επειδή δεν το τονίζουμε όσο πρέπει από εδώ και πέρα, δεν το αναλύουμε και έχουμε κολλήσει στο αν πρέπει να έχουμε να είμαστε στο ευρώ ή στην δραχμή, έχει καθυλωθεί και η πρόοδο μας προς τα μπρος, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Για να μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι μπροστά και να ξανααποκτήσουμε την ελπίδα στον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δυνατότητα να τον φέρουμε στην εξουσία, είναι να πιστεί ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι όχι αν θα είμαστε στο ευρώ ή στη δραχμή. Δεν βάζω βέβαια θέμα σήμερα. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Αν θα είμαστε, αν ή πρέπει ή δεν πρέπει να είμαστε στο ευρώ. Δεν το αποκλείω εγώ. Αλλά θα το δούμε στο μέλλον. Θα το δούμε και την πολιτική που θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Εκείνο που χρειάζεται είναι πώς θα πάρει στην εξουσία ο λαός, πώς ο εργαζόμενος θα μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να πιάσει δουλειά, ώστε να αποκτήσει, είπα και το επαναλαμβάνω τόπο στη Βουλή, ένα και μόνο άρθρο.
καταργούμε όλους τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα που έφεραν το λαό σε αυτή την κατάσταση, οπότε ο ελληνικός λαός θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πάει να ψουνίζει και έτσι θα σταματήσουν τα λοκέτα και έτσι θα σταματήσουν και οι αυτοκτονίες. Κύριε Γλέζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητές συνάδελφοι, δεν είδα καμιά αντίρρηση. Εγώ ήθελα αντιρρήσεις από την πλευρά σου για να μπορώ να αντιμετωπίσω όλους εκείνους που λένε τα διάφορα πράγματα. Με άφησες και μίλαγα χωρίς να μου. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο κάποια στιγμή να σας αφήσουμε να μιλήσετε χωρίς να παρεμβαίνουμε. Μα δεν θεωρώ, και το ξανατονίζω, δεν θεωρώ ότι έχω την απόλυτη αυθεντική άποψη. Όσα λέω τα θέτω στην κρίση όλων. Ας κάτσουν να τα σκεφτούν και ας μου φέρουν αντιρρήσεις. Θα τα πούμε στην πλατεία. Καλημέρα, θα κύριε Γλέζο. Θα τα πούμε. Γεια σας. Στην Πάρο είμαι, δεν μπορώ να είμαι στην πλατεία. Α, δεν θα πάτε όμως στην πλατεία. Στην Πάρο θα πάω στην πλατεία της Πάρου. Ωραία, νομίζω ότι ήσασταν εδώ. Να είστε καλά, φίλια στο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια.